Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 9 Μαΐου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κανένα παιδί στο περιθώριο, κανένα παιδί σε ίδρυμα, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή κατά τη διάρκεια συζήτησης για το σχέδιο νόμου που αφορά στην αναδοχή και από ομόφυλα ζευγάρια. Μια μερίδα των αντιδράσεων προέρχεται από ανθρώπους που δεν μπορούν να κατανοήσουν τον νόμο, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως υπάρχει και μια κατηγορία που αναπαράγει φοβικά σύνδρομα. Το πρώτο πράγμα που κάναμε, σημείωσε ο κύριος Τσίπρας, είναι ότι δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό φάκελο με τα στοιχεία του κάθε παιδιού, ώστε να γνωρίζουμε πόσα είναι που αναζητούν οι οικογένειες. Και ποια σκοπιμότητα είναι αυτή που θα μπορούσε να οθήσει ορισμένους να πούνε ναι στην διαιώνιση ενός καθεστώτος που εμποδίζει χιλιάδες νέα ή μεγαλύτερα ζευγάρια να προσφέρουν σε ένα παιδί αγάπη. Τι έρχεται λοιπόν να επιλύσει αυτό το νομοσχέδιο? Το πρώτο πράγμα που επιλύει είναι το ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα πάβουν επιτέλους να είναι αόρατα από την πολιτεία. Κανένα κράτος και καμιά συντεταγμένη πολιτεία δεν μπορεί να επιτρέπει να αντιμετωπίζονται αυτές οι ψυχές ως η ενδυνάμει απόκληρη της κοινωνίας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αδιαφορία που υποθηκεύει το μέλλον τους. Γιατί είναι θλιβερό σήμερα το γεγονός ότι αδυνατούμε ως πολιτεία να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό αυτών των παιδιών που φιλοξενούνται στα ιδρύματα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και πρέπει κάποια στιγμή να την αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι δημιουργούμε έναν ηλεκτρονικό φάκελο με τα στοιχεία του κάθε παιδιού ξεχωριστά για να γνωρίζουμε πόσα είναι και ποια είναι αυτά τα παιδιά που αναζητούν οικογένεια, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε εν συνόλο το ζήτημα, έχοντας έναν αυτονόητο, νομίζω, στόχο μακροπρόθεσμα. Μια μεγάλη ανατροπή στο ενεργειακό παιχνίδι που παίζεται τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο θα προκαλέσει η κατασκευή του αγωγού EastMed από το Ισραήλ. Ένας αγωγός άγνωστος για το ευρύ κοινό, που όμως, αν γίνει πραγματικότητα, θα αλλάξει τα δεδομένα σε ολόκληρη την περιοχή και θα έχει τεράστιο ωφέλη για την Ελλάδα. Θα μπορούσε επίσης να είναι η αρχή μιας ειρηνικής περίοδου για τη Μεσόγειο, να γίνει θάλασσα ειρήνης, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτς. Κύριε Πέτροβιτς, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τοτοκότσι. Να ξεκινήσουμε και ήθελα το σχόλιο σας όσον αφορά την αυτοδιοίκηση σε περιφερειακό επίπεδο. Βέβαια, το νέο Καλλικράτη, θα λέγαμε, το κλεισταίνει σένα. Κοιτάξτε, κύριε Τοτοκότσι, εδώ και δύο περίπου χρόνια συζητάμε για την ανάγκη σοβαρών μεταρρυθμίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ανταυτού, εδώ ένα χρόνο η κυβέρνηση έχει φέρει ένα προσχέδιο που κάθε τόσο αυτό διαφοροποιείται. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα παρά μόνο ορισμένες θέσεις με κυρίαρχο ζήτημα την εφαρμογή της απλής ανολογικής. Αυτό είναι η μόνη σταθερά σε αυτό το νομοσχέδιο. Όλα τα άλλα είναι ήξεις αφήξεις και επί της ουσίας, κύριε Τοτοκότσι, αντί να αποτελεί αυτό μία ουσιαστική μεταρρύθμιση την οποία έχει ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση, επί της ουσίας αποτελεί μία ουσιαστική απορρίθμιση της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών. Και μας κάνει εντύπωση που ενώ έχουν υποβληθεί δεκάδες σοβαρές μεταρρυθμιστικές προτάσεις προς το καλύτερο για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, εν τούτης δεν γίνεται κάτι αποδεκτό. Κάποιοι επιμένουν στον μονόλογό τους με στόχο να εφαρμόσουν και μόνο την απλή αναλογική, ενδεχομένως να κερδίσουν κάποια θέση μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Άρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά όσον αφορά το νέο πρόγραμμα. Ακριβώς. Γιατί το πιο σωστό θα ήταν να έρθει αυτό το νομοσχέδιο και να λύσει μία σειρά προβλημάτων και ζητημάτων που απορριθμίζουν και έχουν αποβεί όλα αυτά τα χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη, έχουν αποβεί τροχοπέδι. Αυτά θα έπρεπε να λυθούν.
Δεν λύνεται τίποτα εξ αυτών, κύριε Τοτοκότση. Απλώς αλχημίες με στόχο να εφαρμοστεί απλή αναλογική και σε τελευταία ανάλυση να μην έχουμε καμία ουσιαστική αλλαγή προς το καλύτερο για τον θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μάλιστα και κάτι διαφορετικό, κύριε Πέτροβιτς, όσον αφορά την εκτοπλοϊκή γραμμή Σαμοθράκης Αλεξανδρούπολης, έχει λυθεί το πρόβλημα? Κοιτάξτε, έχει λυθεί το πρόβλημα. Χθες υπήρχε όλη τη μέρα ένα συνεργείο με τον Ιωγνώμονα που επισκέφαζαν το πλοίο. Σήμερα από ό,τι γνωρίζω έχει γίνει το δρομολόγιο. Θεωρώ όμως, κύριε Τοτοκότση, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση να υπάρχει και μια εναλλακτική λύση η οποία θα εφαρμόζεται στο ενδεχόμενο που εμφανιστεί μια αβαρία σε κάποιο από τα σκάφη που εκτελούν αυτό το πολύ σημαντικό δρομολόγιο. Άλλωστε ξεκίνησε και η τουριστική περίοδος, οπότε... Ακριβώς. Γιατί όπως ξέρετε ξεκίνησε, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, και η τουριστική περίοδος και το νησί, το πανέμορφο νησί της Σαμοθράκης έχει ανάγκη την οικονομική τόνωση μέσω του τουρισμού και των επισκεπτών. Όσον αφορά την αποκατάσταση των ζημιών στο νησί, μια που αναφερόμαστε στη Σαμοθράκη. Εμείς έχουμε περάσει από την Οικονομική Επιτροπή δύο παρεμβάσεις σημαντικές, ύψους 3.100.000 ευρώ. Έχουν βγει προσωρινή ανάδοχη και περιμένουμε το θέμα να διεκπαιρεωθεί σύντομα, ούτως ώστε τα συνεργεία να μπουν και να αποκαταστήσουν το σύνολο των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του προηγούμενου Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Κύριε Πέτροβιτς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τοτοκότση. Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο ιερό της πόλης τελέστηκε Τετάρτη για τον εορτασμό των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού. Τελέστηκε την Τετάρτη επίσημη δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και στη συνέχεια κατάθεση στεφάνων στο ιερό της πόλης για τον εορτασμό των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού. Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη το απόγευμα τα εγκαίνια της έκθεσης του Συλλόγου Καλλιτεχνών Αθηνίων στο υπαίθριο χώρο του ΚΕΠ στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Τα εγκαίνια της έκθεσης του Συλλόγου Καλλιτεχνών Αθηνίων πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του ΚΕΠ στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Αυτή η εκδήλωση των εγγενείων που κάνουμε απόψε οφείλεται σε μια ιδέα του Αθηνίωνα, ούτως ώστε για πρώτη φορά, έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι για πρώτη φορά ο Σύλλογος Αθηνίων κατεβαίνει αυτόνομα στις εκδηλώσεις των ελευθερίων της Θράκης, πρώτον, και δεύτερον θα παρατηρήσετε κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο. Τι πιο είναι αυτό? Είναι ότι τα εικαστικά συνήθως γίνονται σε κλειστούς χώρους. Εμείς αυτή τη φορά πρωτοτυπήσαμε και τα βγάλαμε έξω στο δρόμο. Ενώ θα μπορούσαμε να διαλέξουμε μια αίθουσα, προτιμήσαμε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι θέλαμε κατά κάποιο τρόπο να μιμηθούμε τη street art, θα λέγαμε. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι είναι αδιάφοροι για τα εικαστικά,
θα αναγκαστούν, τους φέρνουμε στην ανάγκη να δουν μπροστά τους στο πεδίο, το οπτικό τους πεδίο, αυτά τα έργα, τα εικαστικά. Αυτός ήταν ο σκοπός και θα πρέπει να σας πω ότι ήδη από την ώρα που στήσαμε στις 6 ώρα έχουμε μια ασυνήθιστη επισκεψιμότητα η οποία ξεπερνάει και τα 60 άτομα ήδη, δηλαδή μέσα σε 40 λεπτά. Άρα λοιπόν ο στόχος επετεύχθη, αυτός ήταν ο στόχος, αυτοί που δεν θα έρθουν ποτέ στην Παπαδριέλειο Πινακοθήκη να έχουν την ευκαιρία να σκανδαλιστούν εντός εισαγωγικών θα λέγαμε από τα εκθέματα και με τη σχετική μουσική που έχουμε βάλει, ώστε να επισκεφθούν την έκθεση αυτή. Πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξηνίων Χωρών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης η παρουσίαση της συλλογής ποιημάτων της Βουλγάρας ποιήτριας Έλκα Νιαγκόλοβα με τίτλο «Λευκός Αμφορέας» σε μετάφραση Χρήστου Χαρτοματσίδη και εικαστικά στο Ήμεν στο Ήλοβ, παρουσία της ποιήτριας. Η παρουσίαση της συλλογής ποιημάτων της Βουλγάρας ποιήτριας Έλκα Νιαγκόλοβα πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Γλώσσης, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξηνίων Χωρών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Λευκός Αμφορέας» σε μετάφραση Χρήστου Χαρτοματσίδη και εικαστικά στο Ήμεν στο Ήλοβ, παρουσία της ποιήτριας. Είναι 23 ποιήματα από την Έλκα Νιαγκόλοβα που είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης βουλγάρικης ποιήσης. Η θεματολογία είναι υπαρξιακά θέματα, θρησκευτικά θέματα, ερωτικά. Η συνεργασία ήταν άψογη γιατί για να μπορεί να γίνει καλή η μετάφραση πρέπει να υπάρχει η χημεία ανάμεσα στον μεταφραστή και στο ποιητή. Εγώ τη θαυμάζω την Έλκα από ανέκαθεν, οπότε μου ήταν εύκολα να γίνει η μετάφραση. Τα μισά τα ποίηματα είχαν βγει πριν αυτό κατά τα προηγούμενα δεκαετία χρόνια, τα περισσότερα στο Μαντρεόρα και σε άλλα ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά. Οπότε ήταν εύκολο να είχαν μείνει τα υπόλοιπα, γύρω στα 11 με 12 ποίηματα που τώρα έντονα τα είχα μεταφράσει και έτσι έγινε η συλλογή. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτή την έκθεση βιβλίου. Аз го знае от много години. Την ήξερα από πολλά χρόνια. Не бях попадала на панаира на книгата като автор. Сам συγγραφέα σε μια τέτοια έκθεση, εδώ. Има много добри и много интересни национални представителства. Είχε πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες. Великолепна организация. Πολύ καλή οργάνωση. За мен лично беше най-интересно, разбира се, на щанда на издателство Мандрагора. Για мен мегалитър едитаро ήταν να παραβρεθώ στο περίπτωρο των εκδόσεων Мандрагора, που ήταν ο εκδοτικό οίκο τη συλλογή. Където беше представена и моята книга. Όπου παρουσιάστηκε και το δικό μου βιβλίο. Впечатление имам от много международни фестивали на книгата. Έχω εντυπώσει από πολλές διεθνείς εκθέσεις βιβλίων. От Белград, от Москва, от Франкфурт и така нататък. София, разбира се. София. Така че добавих впечатления нови. Оплата си плюс от εντυπώσεις мου. През цялото време имаше много хора. Като ли ти дярки и пирхи мегали много интерес към книгата. Мегало ендиатерон проста библия. И това е добро предзнаменование, ако човечеството продължава да чете. Кои антропоите се нехизи на диавази. Това би могло да го спаси от самоунищожение. Авто автобурусе на тисосите на антропоите от тин автокатастрофи. Общо човешки послания. Ферни панатропина минимата. С удоволствие, още повече, че започнаха вече да се пишат тук, на тази земя, нови стихове. Награфонда едо στην ελληνική γη και καινούρια ποίηματα από την ίδια. Първото стихотворение се роди в Тесалоники. Το πρώτο ποίημα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Казва се Δελφίνι в Соло. Λέγεται Δελφίνια στη Θεσσαλονίκη. Ама няма да ви го разказвам, ще го прочетете. Όμως δεν θα σας το διαβάσετε όταν το μεταφράσω. Когато бъде преведено на гръцки. Πώς δεν πρόλαβα. Този край се чувствам много добре. Εδώ ειδικά στην πολύ ωραία. Първо, защото съм с приятели. Πρώτο, γιατί είμαι με φίλους. Таня и Христо са приятели от много години. Φίλοι από πολλά χρόνια. Κώστας Κρεμίδας също. Ο Κώστας Κρεμίδας επίσης. И сега по някакъв начин виждам с нови очи. И тогава, като каквито тропа, влепваме някакъв нурия матя. Тази земя. Авти ти ги. Ето днес се докоснах до древността. Сега ангекса на археотата.
можах да седна на тези стари камъни в недалече от тук и да усетя времето, което е много важно. Камъните помнят. И Археес Петрес ехом мини ке тимунда. Понякога помнят по-добре от нас хората. Πραγματοποιήθηκε στο πολιστικό κύτταρο Κομωτινής η συναυλία του Κώστα Λιβαδά και της Αντριάνας Μπάμπαλη, μια λιτή μουσική παράσταση με τραγούδια των δύο ερμηνευτών που έχουν αγαπηθεί. Η συναυλία του Κώστα Λιβαδά και Αντριάνας Μπάμπαλη πραγματοποιήθηκε στο πολιστικό κύτταρο Κομωτινής, μια λιτή μουσική παράσταση με τραγούδια των δύο ερμηνευτών που έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ. Μετακόμιση τώρα με στην άγρια πόρα. Μια λιακάδα μ' αξίζει, παίρνω θάρρος και φορά. Μετακόμιση τώρα, μετακόμιση τώρα. Ναι, σου λέω προχώρα. Διάλεξε με ποιους θα σε την πιο δύσκολη ώρα. Μετακόμιση τώρα. Πάντα γκάζει, τέρμα γκάζει, μόνο γκάζει. Μετακόμιση τώρα. Ναι, λες να μην ξέρω τι είναι αυτή η καιρή. Μα θέλει πείσμα να αντέξεις. Να έρθει μαζί σου να αλλάξει εποχή. Σελίδα στα παρακάτω. Να πεταχτούμε από τον πάτο. Να πάμε στα παρακάτω. Σελίδα στα παρακάτω. Μα πίστεψέ με, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πώς να βρω αλλιώς ό,τι χρειάζομαι. Πώς να μπει στη θέση του ο τρόμος. Μετακόμιση τώρα. Εγώ πάντα είμαι απαρηγόρητος, οπότε έρχομαι στην Κομωτινή και τόσο φορτισμένος που με τα βίας καταφέρνω να συγκεντρωθώ, γεμάτος μνήμες, γεμάτος αγαπημένα πρόσωπα. Είδα και δύο φίλους μου πριν, που είχαμε τους δω 25 χρόνια, ένα τέταρτο πριν. Επίσης η Ανδριάνα που έχει να έρθει πολύ καιρό και παλιότερα, έχουμε έρθει μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, περνάει ήδη από χθες δύο από τις καλύτερες μέρες της ζωής της, της πρόσφατης. Το επόμενο τραγούδι, μιας και τον μνημόνευσα, είναι αυτό με το οποίο συστήθηκε η Ανδριάνα στον πολύ κόσμο, από τον Βραζιλέιρο τον Νίκο Πορτοκάλογλου, «Δεν είναι αργά για θαύματα». Θα πέσω και στα μαύρα κύματα μαζί σου να χορέψω απ' την αρχή τα βήματα. Χίλιες μέρες, χίλια χρόνια δεν είναι αρκετά. Κι αν δεν είδες και λιθόνια, μην πεις πως είναι αργά. Κοντεύουν πια χαράματα. Κι αν είναι αργά, δεν είναι αργά για θαύματα.
πριν χτίσω και φτιαχτώ, πριν μάθω να ξεχνώ. Ξένος ήμουν, αλλά εσύ είσαι ο ξένος πια, και δίπλα μου όπως ζεις, τη μέρα με ενοχλείς. Ενώ γέλαγα και δεν ζητούσα κάτι, με σκόρπισε η αγάπη, με σκόρπισε μακριά, με σκόρπισε. Εγώ το είχα υποσχεθεί, εκεί κλειστή τη σκέψη μου να έχω, κι ούτε που ζήτησα κουπιά, ούτε πανιά στον άνεμο να τρέχω. Μα πάντα έρχονται αλλιώς, αλλιώς, αλλιώς τα αγγίγματα στο δέρμα, και ανατρέπεται το παλιός ο σταθερός, ο κόσμος με ένα βλέμμα ψέμα. Με σοπέλαγα ενώ γέλαγα, με πέτυχε η αγάπη. Με σοπέλαγα ενώ γέλαγα και δεν ζητούσα κάτι, σκόρπισε η αγάπη, με σκόρπισε μακριά, με σκόρπισε. Με αφορμή την 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, το Europe Direct Κομωτινής, σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Κομωτινής και τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας τεχνικός μαγειρικής τέχνης του τομέα τουρισμού μεταφορών, προγραμμάτισαν στην Κεντρική Πλατεία για δεύτερη χρονιά φεστιβάλ γεύσεων με τίτλο Ευρωμαγειρεύοντας, γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή κουζίνα με προϊόντα του τόπου μας. Το Europe Direct Κομωτινής, συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Κομωτινής και τους καταρτιζόμενους της ειδικότητας τεχνικός μαγειρικής τέχνης του τομέα τουρισμού μεταφορών, με αφορμή την 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης, προγραμμάτισαν στην Κεντρική Πλατεία για δεύτερη χρονιά φεστιβάλ γεύσεων με τίτλο Ευρωμαγειρεύοντας, γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή κουζίνα με προϊόντα του τόπου μας. Συμμετέχουμε και πάλι, όπως κάθε χρόνο, στα Ελευθέρια του Δήμου Κομωτινής. Συμμετέχουν οι μάγειρες μας με το τμήμα μαγειρικής τέχνης, όπου ετοιμάζουν για την ημέρα της Ευρώπης μαζί με το Europe Direct διάφορες γεύσεις αντιπροσωπευτικές από κάθε κράτος, και προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει τις λιχουδιές που ετοίμασαν το τμήμα μαζί με τις καθηγητές κυρία Δούπα, κύριο Αρουτσίδη και κύριο Τσιμουρταγίδη. Σήμερα απολαμβάνει μια γευσιγνωσία από πολλές χώρες της Ευρώπης. Με αφορμή την 9η Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης, κάθε χρόνο το Δημόσιο ΙΕΚ συνεργάζεται με το Euro Direct και την κυρία Λουίζα, που μας κάνει την τιμή να μαγειρεύουμε για τον κόσμο της Κομωτινής και να γνωρίζουμε τις γεύσεις της Ευρώπης. Σήμερα κάναμε μια ποικιλία περίπου 8 εδεσμάτων από Πολωνία, pancakes Πολωνία, τα πλάτσκε που τα λένε οι Πολωνοί, κρύα σούπα γκασπάτσο Ισπανίας, σολομόν Νορβηγίας γκάρβαλακ, κάναμε bacon με σπαράγγια και γαλλική ταρτάρ, κις Λορέν και από Ισπανία επίσης παέγια θα ετοιμαστεί σε λίγο. Είναι πολύ μεγάλη ποικιλία και νομίζω ότι θα αποκτήσουν έτσι μια καλή εμπειρία γευστική οι Κομωτινέοι από το ποιες είναι, πόσο μεγάλος πλουραλισμός υπάρχει στη γαστρονομία της Ευρώπης. Γουρμέ λοιπόν, κουζίνα, master chef όλοι. Εντάξει, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Σημασία στη γεύση είναι να πλουτίζει την παλέτα, αλλά και το μάτι χρωματικά και ως σύνολο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους φοιτητές του Δημόσιου ΙΕΚ
την κυρία Κοτσάκη, τη διευθύντρια, αλλά και την κυρία Λουίζα, την υπεύθυνη του Euro Direct, για την ευκαιρία που δώσαν και φέτος στους φοιτητές του ΔΙΕ Κομωτινής να δείξουν το ταλέντο τους και τις ικανότητές τους. Μια γιορτή γίνεται σήμερα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής σε συνεργασία με την ΔΚΠΑΚ, το Δημόσιο ΙΕΚ Κομωτινής και τους νέους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, το Euro Direct Κομωτινής. Μια γιορτή με τίτλο Ευρωμαγειρεύοντας, γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή κουζίνα, με προϊόντα όμως του τόπου μας. Μια γιορτή γαστρονομίας και πολιτισμού, ενταγμένη και στο Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παράλληλα έχουν έρθει μαθητές από το δεύτερο νηπιαγωγείο, από το ένατο νηπιαγωγείο, από το 12ο και από το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, από το Διαπολιτισμικό Σχολείο, Δημοτικό Σχολείο Σαπών, καθώς επίσης και από το ΓΕΛ Σουφλίου, βρίσκονται εδώ με αφορμή αυτή την μεγάλη γιορτή, για να κάνουν κάποιες δραστηριότητες εκπαιδευτικές, επιδαπέδια παιχνίδια με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά μια γιορτή σήμερα με αφορμή την 9η Μαΐου, μια μέρα που σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας γίνονται γιορτές σήμερα και εκδηλώσεις, για να, έτσι, να αναλογιστούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πορεία της, σε μια δύσκολη, να πούμε, καμπή που βρίσκεται σήμερα. Όμως αυτό λέμε και στις επαφές που έχουμε και με τους πολίτες και σε εκδηλώσεις που διοργανώνουμε, με όποια προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για 60 και πάνω και περισσότερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, μια Ήπειρος που πραγματικά είχε κατακαιρματιστεί και έγιναν δύο μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι, βρίσκεται σε περίοδο ειρήνης. Είναι και αξίες και αρχές όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία μεταξύ των λαών. Με τα όποια της λοιπόν προβλήματα, η Ευρώπη, εάν είναι η Ευρώπη των πολιτών, πραγματικά μπορεί να παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα για να συμμετάσχουμε σε όλη αυτή την εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης. Συνεργαζόμαστε με το Euro από το 1997. Σήμερα εμείς αναλάβαμε κάποια παιχνίδια τα οποία έλαβαν τόπο δίπλα από το Συντριβάνι. Και ελπίζουμε μέσα από αυτά τα παιχνίδια οι νέοι και ειδικότερα τα μικρότερα παιδιά να εξοικειωθούν με την ιδέα της Ευρώπης και να τους δημιουργηθεί το ενδιαφέρον να ψάξουν περισσότερο. Όποιος θέλει και ενδιαφέρεται να εγγραφεί στον οργανισμό, μπορεί φυσικά να επισκεφτεί τη σελίδα μας στο Facebook, Τζεφ Κομωτινής. Με τη συμμετοχή τεσσάρων χορευτικών παραδοσιακών συγκροτημάτων συνεχίστηκαν οι παραδοσιακοί χοροί στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Συμμετείχαν με τα χορευτικά του συγκροτήματα οι σύλλογοι, η Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Κομωτινής, Πολιτιστικός Σύλλογος Αιγύρου, Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Νέας Καλλίας της Άγιος Δημήτριος και Χορευτική Ομάδα Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Μπορεί να μας τα χάλασε για λίγο ο καιρός, όμως είμαστε εδώ. Τα Ελευθέρια Θράκης 2018 συνεχίζονται δυναμικά. Τα Ελευθέρια Θράκης 2018 είναι ένας φόρος τιμής σε όλους τους ήρωες του χθες που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζούμε σήμερα ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και με βασική αναφορά την παράδοση, οι πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης μας δίνουν και φέτος το στίγμα τους συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις. Με στους βουρουβούς 7 βαράδα πλανοί βυριβίτες μαβαρά προμαβαρά θα μου τριαλαλαραλαλαραλαλαλα τριαλαλαραλαλαραλαλαλα τριαλαλαραλαλαραλ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 
σαμε βερεβε με στη πυριβήν καρκιάν. Τα λόβορβόνια που βουρουβού μου, οι πυριβήπες για βαραλουρουβουρουδα μου. Τρια λα 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 λα. Τρια λα 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 λα. Και το Χριστό κερνούσα τι καλά το λέει τα εικόνη. Και το Χριστό κερνούσα τι καλά το λέει τα εικόνη. Να περάσουμε να δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο καιρός στην Κομοτηνή. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείνετε μαζί μας, θα συνδεθούμε σε λίγο με την κεντρική πλατεία Κομοτηνής για τους παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από τα χάλκινα της Γουμένης. Σας επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.